Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετώ από το κανάλι μας, το Ελληνική Ηχό. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε στα ιστορικά γεγονότα που μεσολάβησαν μετά την μάχη στον Γρανικό ποταμό και πριν την μάχη στην Ισό. Θα δούμε λοιπόν από αυτά τα γεγονότα το πόσο μεγαλόψυχος ήταν ο Αλέξανδρος, αλλά και το πόσο άσπλαχνος ήταν με τους προδότες. Οι απώλειες του Αλέξανδρου στη μάχη στο Γρανικό ποταμό ήταν σχεδόν μηδανικές. Από το σώμα όμως των Ελλήνων μισθοφόρων που υπηρετούσαν για χάρη των Περσών σώθηκαν περίπου 2.000. Στην πλειοψηφία τους ήταν Αθηναίοι. Εκείνους λοιπόν, τους Έλληνες μισθοφόρους που είχαν ως αρχηγό τον φιλοπερσικό Δημοσθένη, που στην κυριολεξία σώθηκε την τελευταία στιγμή, ο Αλέξανδρος διέταξε να πουληθούν ως δούλοι. Στους Τηβαίους όμως, ο Αλέξανδρος έδωσε χάρη και τους ενσωμάτωσε στο στρατό του. Και αυτό γιατί οι Θηβαίοι ήταν σύμμαχοι των Μακεδόνων, για όσους δεν γνωρίζουν. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχε μεγαλώσει ως εχμάλωτος στην Θήβα και εκεί έμαθε την πολιτική όσο και την οπλητική τέχνη. Και μάλιστα, υπηρετώντας στον Θηβαϊκό στρατό, στις μάχες που πήρε μέρος για χάρη των Θηβαίων, μεταξύ άλλων ελληνικών πόλεων, εκεί λοιπόν από το τέχνασμα των αντιπάλων των Θηβαίων εμπνεύστηκε την δημιουργία της Άρισσας. Τα λάφυρα που απέκτησε ο Αλέξανδρος μετά τη μάχη του Γρανικού ποταμού τα έστειλε όλα στην μητέρα του. Έτσι βλέπουμε την αγάπη που είχε ο Αλέξανδρος στη μητέρα του. Τους 25 πεσόντες υπείς που χάθηκαν στη μάχη στο Γρανικό ποταμό, ο Αλέξανδρος τους θύμισε ως εξής. Ανέθεσε στον Λύσιπο να φιλοτεχνήσει εισάριθμους ανδριάντες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο πεδίο της μάχης. Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου ήταν τόσο θρησκευτικό όσο και πολιτικό. Στην Αθήνα, που ήταν το κύριο αντιμακεδονικό μέτωπο, έστειλε 300 πανοπλίες και στις ασπίδες αυτών διέταξε να γράψει το εξής επίγραμμα. Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των την Ασία κατοικούντων. Όπως αναφέραμε λοιπόν, η Αθήνα ήταν το κύριο αντιμακεδονικό μέτωπο. Και έτσι λοιπόν εκεί αποφασίζει ο Αλέξανδρος να στείλει τις 300 περσικές πανοπλίες και ασπίδες, οι οποίες στόλισαν ως αφιέρωμα τον ναό της Παρθένου Αθηνάς. Ως θρησκευτικό κομμάτι έστειλε αφιέρωμα σε εκείνο τον ναό, στον τρίτο κατά σειρά χτισμένο Παρθενώνα επάνω στην Ακρόπολη, καθότι τον δεύτερο ναό τον είχαν καταστρέψει οι Πέρσες δια εμπρισμού λίγες μέρες πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας κατά την κατάληψη της Αθήνας από τα περσικά στρατεύματα. Επιπλέον λοιπόν, αυτό είναι και ένα πολιτικό τέχνασμα όμως. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Αλέξανδρος να στείλει αυτά τα αφιερώματα σε άλλους ναούς. Υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος ναός της Θεάς Αθηνάς στην Αρκαδία. Θα μπορούσε να στείλει εκεί. Θα μπορούσε να στείλει επίσης αυτά τα αφιερώματα στους Δελφούς. Θα μπορούσε να τα στείλει στο ναό του Διός Βασιλέως. Αλλά τα έστειλε στην Αθήνα. Και θα δούμε γιατί.
στο επίγραμμά του γράφει «πλην λακεδαιμονίων» και το τονίζει αυτό. Το τονίζει γιατί Αθηναίοι και Σπαρτιάτες θα λέγαμε είναι οι αιώνιοι εχθροί. Έτσι λοιπόν δίνει δώρα στο ναό της Παρθένου Αθηνάς, τονίζει το πλην λακεδαιμονίων θέλοντας να πάρει με το μέρος του όλους τους Αθηναίους. Η μάχη του Ουρανικού ποταμού λοιπόν ανέτρεψε την περσική αμυντική τακτική και αποθάρρυνε τους Πέρσες σατράπες. Μάλιστα ο Πέρσης σατράπης Αρσίτης αυτοκτόνησε φοβούμενος τον θυμό και την εκδίκηση του βασιλέα Δαρίου. Στην Έφεσο οι κάτοικοι ονομάζουν τον Αλέξανδρο απελευθερωτή και ο ετήσιος φόρος που έδιναν προς τον Δαρίο πλέον χρησιμοποιείται για την ανοικοδόμηση του ναού της Εφέσου. Ο ναός λοιπόν της Εφέσου, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, όπως το γνωρίζουμε, ανοικοδομήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο. Και είχε καταστραφεί λοιπόν αυτός ναός τη νύχτα που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος από κάποιον ιερόστρατο, ο οποίος έκανε αυτό τον εμπλουτισμό καθότι ήθελε να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Όντως, το όνομά του έμεινε στην ιστορία, αλλά για τους λάθους λόγους. Οπότε λοιπόν, από τη νύχτα που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, έως και μετά τη μάχη του Ουρανικού ποταμού, ο ναός αυτός δεν λειτουργούσε. Και αυτός ο ναός σήμερα είναι γνωστός ως ένα από τα 7 θαύματα εξαιτίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Μίλητο όμως, όταν κατέφθασε ο Αλέξανδρος, υποχρεώθηκε να πολεμήσει. Υποχρεώθηκε δυστυχώς να εξολοθρεύσει τους κατοίκους της Μιλήτου, με εξαίρεση 300 Έλληνες μισθοφόρους, οι οποίοι οι τρομοκρατημένοι είχαν καταφύγει σε ένα νησάκι απέναντι από τη Μίλητο. Πιθανότατα είτε το φαρμακονήσει ή το αγαθονήσει. Εκεί λοιπόν περίμεναν τρομοκρατημένοι είτε το θάνατο, είτε να πουληθούν ως δούλοι, αλλά ο Αλέξανδρος τους έδωσε χάρη ενσωματώνοντας τους στο στρατό του. Στα τέλη του 334 ο Αλέξανδρος αποφασίζει να σταματήσει στο Γόρδιο. Εκεί υπήρχε η μυθική άμαξα του βασιλιά Γορδίου, που ήταν γνωστή λόγω ενός αρχαίου χρησμού. Ήταν γνωστή στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Εκείνος λοιπόν που θα έλυνε τον δεσμό που ήταν φτιαγμένος από κρανιά, θα γινόταν ο κυρίαρχος της Ασίας. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος σήκωσε το ξύφος του και έκοψε το δεσμό. Αλλά μάλλον ο Αλέξανδρος, ως πολυμήχανος που ήταν ως Έλλην, μάλλον τράβηξε την μεταλλική σφήνα που κρατούσε την άμαξα με το δεσμό και έτσι φάνηκε η αρχή και το τέλος του γόρδιου δεσμού. Εν τω μεταξύ, όσο ο Αλέξανδρος βρίσκεται στο Γόρδιο, ο Δαρίος συγκεντρώνει από τα πέρατα της αυτοκρατορίας του ένα τρομακτικό στρατό. Οι κατάσκοποι του Αλέξανδρου αναφέρουν ότι αυτός ο στρατός αριθμεί περίπου το 1 εκατομμύριο. Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας για διάδοση της γνώσης και ενημέρωσης κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και κοινοποιώντας τα βίντεό μας.